εν το βίο του Αγίου Αβραμίου. Ο Άγιος Αβραμίος είχε έναν αδελφόν κατά σάρκαν, ο οποίος απέθανε. Άφησε δε ορφανή μία κόρη, όχι μεγαλύτεραν από των 7 ετών, επειδή δε εντωμεταξύ είχε να αποθάνει, και η μητέρα της παρέλαβαν αυτή γνωστή και την έφεραν εις τον εκπατρός θείος της των πραγματικών θείων Αβραμίων. Ο Άγιος Αβραμίος εισφλαχνιστεί στο κοριτσάκι, διότι ήτο πολύ μικρόν και ορφανών, το υποδέχεται με ανοιχτάς και πατρικάς στοργήν χείρας. Του διαθέτει ένα μικρό νικίσκον έξω από το κελίο του, επεκοινώνει δε με αυτήν κόπτον από σκύπτοντας από ένα παράθυρο, την εμόρφωνε δε με τα σιεράς γραφάς υποδεικνύων εις αυτήν την οδό της σωτηρίας και αφυπνίζουν μέσα της τον πόθον διαπνευματικούς αγώνας. Η όλη συμπεριφορά του μακαρίου Αβραμίου προς την ορφανή κόρη υπενθύμιζε τον αετών, ο οποίος φέρει πάνω στα πτερά του το μικρό αετόπλιν και μαζί του βαστώνουν αυτό σχίζει τον αέρα. Με το παράδειγμά του και τη στοργή του την εδίδασκε να πετά προς το ύψος της αρετής, η δε ορφανή ανιψιά και τι το αρκετά νέα εν τούτης επεδίδεται εις τους αγώνες της αρετής με ζήλων και προθυμία μεγαλύτερα από την ηλικία της. Η πρόοδος αυτή προκαλούσε την αγαλίαση της καρδίας του Αβραμίου αλλά και τη χάρη όσων έβλεπαν ότι ευδοκιμούσαν στην αρετήνα από αυτήν την μικρά ηλικία. Ενώ λοιπόν ταύτην πρόοδον επεδείκνει η φόλων εθαυμάζετο, συνέβη δε εις αυτήν μία τραγική πτώση όταν ή το 20 ετών ειδού τι συνέβη. Ένας άνθρωπος φέρουν εξωτερικό στο σχήμα του μοναχού, έχουν όμως ψυχική διάθεση φθοροποιών και έσχρα, εσύχναζε ως φίλος στο κελί του Αγίου Αβραμίου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είδε τη νέα με οφθαλμούς ακολάστους και τις εμπνέει χωρίς και εγώ να γνωρίζω πως σαρκικόν έρωτα. Τότε εκείνη φλεγωμένη από τον ακόλα στον αυτόν έρωτα βγαίνει από το παράθυρο και διαπράττει την αμαρτία με τον εσχρόφρονο μοναχό. Αμέσως μετά την αμαρτία ήρθε να την τύπτει σφοδρός συνείδηση. Εξαφορμής αυτών των σφοδρών τύψεων συνεκλονίστη από τη λύπη διά όσα τόλμησε να πράξει και περιέπεσε εις απόγνωση. Εν απογνώση δε βρισκομένη θρύνει και κράβαζε. Αλίμονο σε μέ την δυστυχισμένη, αλίμονο η ταλέπος διότι μόλι να τον άνω του Θεού συμφορά δε εις εμέ την πλέον αθλία από όλα στα γυναίκας, διότι ελισμόνησα τας προς το Θεόν υποσχέσεις μου και δια την πικράν ειδονή μία στιγμή σε έχασα ολόκληρο την προηγούμενη μου άσκηση. Με ποιους αφθαλμούς να κοιτάξω τώρα στον ουρανό αφού τους ετύφλωσα με ακόλα στα βλέμματα, πώς να κινήσω τα χέρια μου δια προσευχήν αφού τα ερήπανα με πρόστιχα λόγια και φιλήματα, και με ποιον θάρρος να έλθω κοντά εις εκείνο το παραθυράκι και να συνομιλήσω με τον Θείο Αβραμίο εφόσον υθέτησα τα συντολάς του η αμαρτωλή φαύλη ισχρά και μόλυνα και το σώμα και την ψυχή. Αλίμον, τι να κάνω, ποιο δρόμο να ακολουθήσω, γιατί ακόμα ζω, ήθε να είχω να αποθάνει και να με κυριεύσει ισχρά η επιθυμία. Τότε θα έχουν δώρον θανάτου την αγνία του σώματος. Τώρα όμως ποιε πηγές δακρύους θα δυνηθούν να αποπλύνουν από μία τόσο ισχρά παρότητα, ενώ με τέτοια πικρά λόγια ευρύνει τη συμφορά της, την αρπάζει ο πονηρός εκμεταλλευόμενος την άμετρο λίδη της και την κατακριμνίζει εις απόγνωση και απελπισμένη ότι δεν είναι δύνατο πλέον να σωθεί, γραπετεύει προς μία πόλη Αϊσούν που απήχε από την έρημο 2 ημερών πορεία. Εκεί εγκατεστάθη σε ένα ξενοδοχείο, επέβαλε τα μοναχικά ενδύματα, ενεδύθη κοσμικό φόρεμα και ήρθε να προσφέρει τον εαυτό της ως πρόσωπον αγοραίου έρωτας ισως επεθύμων την σαρκική ειδονή. Εν τω μεταξύ, ενώ αυτά συνέβαιναν στη νέα, ο Άγιος επεδίδεται στην ασκητική ησυχία και ήταν απομονωμένος για να επιτύχει την προηγουμένη περισυλλογή στο εσωτερικό του κελίου του και γι' αυτό δεν αντελήφθη τίποτα. Εις μία στιγμή συντόμου αναπαύσεως βλέπει το εξής τρομακτικό όνειρο. Του εφάνει ότι ένας μεγάλος και φοβερός όφης δράκοντας τον αγριοκοίταζε. Έξαφνα ανέβηκε πάνω εις την φωλέα του και σήτσε στο κελί του Αγίου Αβραμίου, αφού κατέπιανε ένα περιστέριο που έμενε και ύστερα εκκρύβει
πάλι στην φωλέα του. Από το όνειρο αυτό ο Άγιος εξήμισε αμέσως και η ψυχή του κατελήφθη απολύπη και ταραχή. Μην μπορώντας να εξηγήσει το όνειρο, παρακάλει το Θεό να του φανερώσει με σαφήνεια το νόημα της νυχτερινής αυτής τρομακτικής οπτασίας. Και ειδού άλλο όνειρο την επόμενη νύχτα. Του εφάνει ότι είδε πάλι το φοβερό εκείνο δράκοντα να ανεβαίνει από εκεί που προηγουμένως είχε κρυφτεί. Εσύρθη στους πόδας του, εστριφογίζει και θέλησε να χώσει το κεφάλι του στα πόδια του Αγίου. Αμέσως τότε ο φοβερός αυτός δράκον έσκασε από δε τα σπλάχνα του, επέταξε το περιστέρι που την προηγουμένη είχε καταπιεί τελείως καθαρόν και κατάλευκον. Όταν είδε αυτά, σχημάτισε απλέον τη γνώμη ο Άγιος ότι τα όνειρά του φανερώνουν ψυχικό ολίσθημα της ανεψιάς του. Αμέσως λοιπόν, γεμάτος ταραχήν και λύπη, σκύβει από το παραθυράκι από το οποίο επικοινώνει στο δωμάτιο της ανεψιάς του και άρχισε να φωνάζει. «Μαρία μου, Μαρία μου, τι πράγμα σου προξένησε στην ψυχή μου τόση κατάπτωση, ώστε και δύο τώρα ημέρας δεν έψαλες καθόλου ούτε ήλθες κοντά εδώ στο παραθυράκι για να ζητήσει να ακούς πνευματική διδασκαλία, η οποία είτε διασέγγειλε κυτέρα και από το μέλι?» Αυτά και άλλα παρόμοια λόγια απίφθινε προς την ανεψιά του. Όσοι χωρίς να ακούσει από αυτήν ούτε μία απάντηση, πώς άλλος την μπορούσε να ακούσει εφόσον εκείνη η σχολή του με το πανδοχείο, με τους έρωτες και τη διαφορά? Τότε αντελήφθη πλέον σαφώς ότι το όνειρο που είδεν υπενήσετο το τεράστιο ψυχικό ολίσθημα στο οποίο υπέπεσε η Μαρία. Επώνησε η καρδία του από τη διατύπωση αυτήν και από τα σπλάχνα του έβγαλε έναν αναστεναγμό σαν καπνόν της εσωτερικής φλόγας που τον κατέκει. Με θερμότητα δε προσευχής και δάκρυα παρακάλει τον Θεό για να συνέλθει από την αμαρτία η Μαρία και να επανέλθει πάλι στην προηγουμένη πνευματική κατάσταση της ψυχικής καθαρότητας και ειδικής ανωτερότητας. Δύο ολόκληρα έτη παρακάλει θερμός τον Θεό για την αποστάτευση. Άλλωστε και η διπλή εμφάνιση του ονείρου εφανέρωνε πως δύο έτη θα παρέμενε στην πτώση και την αθλειότητα η Μαρία. Προς το τέλος λοιπόν του δευτέρου έτους επέστρεψε πλησίον του ένας εκ των φίλων που τον είχε στείλει σε αναζήτηση της Μαρίας. Αυτός τον πληροφόρησε με τα πολλάς λεπτομέρειας που μένει η ανιψιά του, που ζει πλησίον, τι νοσε βρίσκεται και όλα εν γέννη τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Αμέσως τότε ο Αβράμιος, χωρίς ουδε μία αναβολή, να απεχαιρέτησε μεγαλοψύχος και τα γερατεία και την άσκηση της ερήμου και την ησυχία και το μοναχικό σχήμα και καθήκοντα και εξεστράτευση για να την απελευθερώσει από τον διάβολο την υπεκείνη ρηχμαλωτιστή σαν ψυχή. Προς ευτυχία του έργου αυτού περιβάλλεται στρατιωτική στολή, βάζει στην τσέπη του ένα νόμισμα διότι αυτή ήταν όλη του η περιουσία και αφού ενίκησαν έναν ανάλογο ανέβη γρήγορα από αυτού και πήρε το δρόμο δια του πανδοχείου. Έτρεχε για να ελευθερώσει την ανιψιά του από τα σχέδια του δαίμονος. Όμως, όπως κατά τους χρόνους παλαιάς διαθήκης, έτρεχε ο Αβραάμ για να ελευθερώσει τον Λότ από την αιχμαλωσία των πέντε βασιλέων, γενέσεων Γιώτα Δέλτα 8 έως 16. Επιτέλους ο Αβραάμ έφτασε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η Μαρία και παρέμεινε εκεί επί την άχρονο. Ματέος όμως επεζήτηκε να ειδεί την ανιψιά του, διότι εκείνη τόσο είχε διαφθαρεί ώστε απέφευγε να κοιτάξει τα μάτια που έλεμπα με σοφροσύνη, ενώ έβλεπε αχόρταγα, ακόλαστα μάτια γεμάτα διαφθορά. Δεν απελπίστη όμως, σκέπτεται ένα πράγμα που μόνο του ακόμη είναι δυνατόν να φανερώσει το ασυγκράτητο ποθό του πολύ καλών, τον πολύ του ζήλο για να την σώσει και ότι για την επιτυχία του σκοπού αυτού τίποτε δεν άφησε αχρησιμοποιητό. Υποκρίνεται δηλαδή το σχήμα και τους τρόπους του εραστού και εκείνος δια της αρετής του προσήγησε τους αείλους αγγέλους, δημιουργεί την εντύπωση να τη ζητεί τάχα σαρκικών έρωτα. Προσέρχεται λοιπόν στον ιδιοκτήτη του πανδοχείου και του λέει με ήρεμο και ταπεινοφόνη: «Πληροφορούμε ότι έχεις μια πανέμορφη κόρη την οποία εκδίδεις με χρήματα και όσους επιθυμούν να την απολαύσουν σαρκικούς. Και εγώ λοιπόν από έρωτα που στη γυναίκα αυτή της αμαρτίας έχω έρθει εδώ. Ιδιοκτήτης του πανδοχείου μόλις είδε τα λευκά γεράματα του συνομιλητού του, τον εσυχάθη με την ψυχή του και τον κατηγόρησε από μέσα του δια πολύ ακολασία και αδιατροπή. Ανέλεγε από μέσα του: «Κοίταξε τον κακόγενο, σε αυτή την ηλικία και δεν θέλει να σοφρονιστεί. Πώς δεν εντρέπεται?» Παρόλα αυτά όμως, για να μην χάσει το κέρδος από την έκδοση της αμαρτίας της κόρης, ήρθε να
υπερτονίζει την ομορφιά της εικόνας, νομίζω ότι για τον τρόπο αυτού ηρέαζε περισσότερο τον κυραλαίο εραστή και τον έκανε να φλογίζεται σφοδρότερο για τον ερωτά της. Τότε ο Άγιος Αβραάμος έβγαλε από την τσέπη του τον νόμιζο, το δίδει στον ιδιοκτήτη του παραδοχείου, παραγγέλνουν εις αυτό να του ετοιμάσει το, για το βράδυ δείπνο κατά το οποίο να του παρουσιάζει και την κόρη. Πρόγραμμα του ξενοδόχος ετοίμασε όσο είναι δύνατο καλύτερα το δείπνο κατά αυτού και κατά αυτού φέρει πλησίον στον γέροντα την κόρη πολυτελώς ενδεδεμένη και βαδίζουσαν με αυθάδεις κινήσεις όπως συνηθίζουν οι τριούτε γυναίκες. Όταν ο Άγιος Αβραάμος βλέπει τη Μαρία πορνικώς εμφανιστήσαν, αισθάνεται την καρδία του να πληγώνεται και δια της σιωπής προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του για να μην φανερώσει το ψυχικό του δράμα και κάνουν την κόρη να φύγει. Τα δάκρυα όμως δεν μπορούν να σταματήσουν εκειμένα από την ένταση του ψυχικού σπάθους. Τα δάκρυά του βρισκόνουν χωρίς να στάζουν δάκρυα. Εκείνος γυρίζει εδώ και εκεί το πρόσωπό του και με τρόπο σκουπίζει τα δάκρυα ενώ μερικές σταγόνες κρυφοκατέβηκαν στα μάγουλά του για να αποφύγει για κάθε υπόνοια. Εκ μέρους της ήρθε να ομιλεί ερωτικά, της γλυκογελούσε, της έκανε πονηρά νοήματα και εν γέννη έκανε όλα όσα μπορούν να διεγείρουν την ερωτική διάθεση. Εκείνη μόλις ανταπέδωσε στον Αβραάμ το ερωτικό φίλημα. Εις αυτό όμως το σημείο έως να αντελήφθη μυστηριωδώς και ακαθαρίστως την ευωδία που ανέδεν τα αγνά μέλη του ασκήτου, ανεμνήστη εξ αυτού την προηγούμενη ζωή της και το ουράνιον αγαθόν της αγνίας. Σκεπτωμένη δε από ποιον ύψος πνευματικών εξέπασε, βούρκωσαν τα μάτια τους από τα θερμά δάκρυα και κρύφω, αναστενάζε μονολογούσα σιωπηλώς από την ψυχή της, άλλη μονονησία με την αθλία, άλλη μονό μου με πόσα σχοινιά της αμαρτίας έχει χωδευτεί, άλλη μονό μου τι να κάνω τώρα, αν είναι το δυνατόν να άνοιγε η γη να με καταπιεί. Ο ιερός Αβραάμος φοβηθείς μήπως παρασυρθεί από τις εκδηλώσεις αυτές και φανερωθεί και έτσι αν η πια του φύγει κυνηγημένη από την τροπή και την υποχώρηση, η θέληση να διασκεδάσει κάθε υποψία από αυτήν και το περιβάλλον της, γι' αυτό προσποιήθηκε τον αγανακτημένο από τις εκδηλώσεις αυτές και έλεγε δίθεν με τρόπο θραζήτων, «Κοπέλα μου, άφησε τα κλάματα και τη μελαγχολία, διότι δεν συνειδητοποιημένη σήμερα για να θυμηθούμε τι έχουμε κάνει». Τότε με μια καταπληκτική εστροφή απευθύνεται το Άγιο στον ξενοδόχο και του λέει: «Έλα λοιπόν, φίλε μου, φέρε μας κρασί για να γλεντήσουμε απόψε οι δύο μας, διότι όπως καταλαβαίνεις ήλθα από πολύ μακριά για αυτήν εδώ την νέα». Αφού λοιπόν ετοιμάστε πολυτελές συμπόσιο, εκείνος που επί 50 ολόκληρα χιόνια έτη δεν είναι σίγουρο στα μάτια του να ειδεί πρόσωπο γυναικός και ούτε ποτέ χάνει τις ασκήσεις της χόρτας, το νερό και το ξηρό ψωμί, τότε κάνει συντροφία με μια πόρνη και τρώει μαζί της κρέας και πίνει κρασί. Εις αυτήν την συγκατάβαση διδάσκαλον είχε όσοι στον μακάριον Παύλο, ως είναι γνωστό εκ της Καινής Διαθήκης και τι έχει αγνιστεί, είχε ξυρίσει την κόμη του και είχε δεχτεί να περιτιμηθεί ο Τιμόθεος εν τούτης δεν εσεβάστη την Ιουδαϊκή αυστηρότητα, αλλά την εθυσίασεν για να ελκύσει ψυχάς απίστων εις την πραγματική θεοσέβεια. Εις αυτόν λοιπόν τώρα απέβλεπε και ο Αβραάμος και καθίσταται με μητής του ζήλου της προς τους άλλους εσπλαχνικής αγάπης. Αφού λοιπόν έφαγαν καλά, επιάστησαν από το χέρι και εισήσχονται εις ένα εσωτερικό δωμάτιο εντός του οποίου υπήρχε ένα καλοστρωμένο κρεβάτι. Όταν εκάθισε πάνω σε αυτό ο Αβραάμος, του λέγει η κόρη: «Άφησέ με να σου βγάλω τα παπούτσια. Κλείσε πρώτα καλά την πόρτα. Αμπάρωσέ την», διέταξε ο Θεός Αβραάμος. Όταν έκλεισε καλά τη θύρα η Μαρία, ρίπτεται στην αγκαλιά του Αγίου. Τότε, όταν ο Άγιος Αβραάμος είδε ότι η Μαρία είτε πλέον παραγγελμένη στα σωμά της απευθυνίας, απορρίπτει το προσωπείο του αριστού και φανερώνεται αυτός που είτε στην πραγματικότητα. Βγάζει λοιπόν από την κεφαλή της Μαρίας τα στολίδια, αναστέναξε Μαρία και μου πόνο και λέει: «Σπλάχνω μου Μαρία, δεν με γνωρίζεις ποιος είμαι, δεν αναγνωρίζεις το συγγενή σου. Τι σου συνέβη λοιπόν ψυχή μου, ποιος ήταν εκείνος που παρέσυνε στην καταστροφή, πού βρίσκεται τώρα το αγγελικό εκείνο σχήμα της παρθενίας, πού είναι ο σταυρωμένος βίος, πού είναι τα δάκρυα της κατανήξεως, που εκρημνήστης εις τιούτο ύψος της αρετής στο πλέον έσχατον
βάραθρο με τις απάτες, γιατί δεν μου κατέστησε σε γκέρος γνωστόν τον πόλεμο με τον οποίο ο εχθρός επήρασε, γιατί δεν έσαιρνες αμέσως έμπροστά μου το αξιοθρήνη των εκείνων πτώμα, ώστε αμέσως να εθριάμβευεν η νίκη της μετανοίας. Εγώ δε ο αγαπητός Εφραίμ, ο Όσιος θα επαρακαλούσαμε μαζί με τα θερμότητας δακρύων των Θεών για τη σωτηρία σου. Γιατί τόσο πολύ έφυγες από κοντά μας, γιατί άφησες τον εαυτό σου να κυριευθεί τόσο πολύ από την απελπισία που είναι το αποτελεσματικότερο άγγιστο του διαβόλου? Δεν λυπάσαι καθόλου τον εαυτό σου, αλλά τόσο αδιάτροπα αποτολμάς τα σχρωτέρας πράξεις. Πρέπει αμέσως να σηκωθείς από αυτό το βάρος της αθλιότητας και να επιδείξεις μεγάλη μετάνοια για όσα απετάλμησες. Δεν γνωρίζεις πόσο ο Θεός μας εσπλαχνίζεται και φροντίζει για εμάς περισσότερον από τον πατέρα μας, και τι εμείς τον καταφρονούμε εν τούτης, εκείνος θέλει να μας μαζεύσει κοντά του. Τότε όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλα κάτω από τις περιοχές της. Γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλώ, πάρε και πάλι τον δρόμο που οδηγεί στην τελειότητα. Ναι παιδί μου, σε εξορκίζω εις τα γεράματά μου. Ναι παιδί μου, λυπήσου τους αβάσταχτους πόνους και τα σωδήνα της ψυχής μου που δοκίμασα για σέ και που εξακολουθώ να δοκιμάζω. Γύρισε και πάνε στον προηγούμενο δρόμο της αρετής. Ναι παιδί μου, χάρισε μου ολίγη αναψυχή και μη εξαποστείλεις τα γερατιά μου λυπημένα εις τον άλλον. Αυτά με πόνο ψυχής έλεγε ο Αβράμιος στην Μαρία, αλλά εφαίνεται να απευθύνεται προς κοφόν και ανέστητο. Η Μαρία έσκυψε κάτω την κεφαλή και η φωνή της από την πολλή αντροπή εκόπηκε. Σαστισμένη και άλλαλη, πραγματικά σαν χαμένη, έριξε το βλέμμα της εις την γη, ενώ το πρόσωπό της άλλαζε από την ψυχική ταραχή χίλια κομμάτια. Τότε πάλι ο Αβράμιος για να την συνέλθει από την ψυχική της ταραχή και εσύ της λέει με ελπίδα, γιατί παιδί μου δεν απαντάς, δεν αντελείψε ότι για τη σωτηρία σου υπεκρίθηκε όλα αυτά που βλέπεις, τη στρατιωτική στολή, τον έρωτα και την κρεοφαγία? Όλα αυτά θα κάνουν εκείνος που όπως ξέρεις δεν γνωρίζει τίποτα περισσότερο από την ισχύα του κελίου του. Δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο αμάρτημα που να αποκλείει την θεϊκή συγγνώμη. Καμία πληγή της ψυχής δεν είναι αθεράπευτος, αλλά τα γιατρεύει η θεραπευτική φλόγα της μετάνοιας. Παιδί μου, στο λαιμό μου το αμάρτημά σου, εγώ να δώσω λόγο στο Χριστό διότι έπαιξε. Αρκεί να έρθει μαζί μου να ξαναγυρίσουμε και πάλι στο ερημικό μας κατοικητήριο. Όλα αυτά ανεμόγλευσαν τον ψυχικό κόσμο της κόρης, την έκαναν να συντριβεί και πέφτει στις πόρτες του διασκάλου του θείου της, όπως η πόρνη του Ευαγγελίου Λουκά ζήτα 37-50. Καταβρέχουσε τους πόδας του με δάκρυα και κλαίουσα πικρός. Αφού λοιπόν τα πράγματα κατέληξαν σε αυτήν τη θαυμαστή μεταστροφή της Μαρίας, εις τον θρίαμβο της μετανοίας, Όσιος Αβράμιος εξεκολούθηκε πάλι να την προτρέπει να επιστρέψουν όσο το δυνατόν συντομότερο εις το όρος. Εκείνη τότε ρώτησε τι να κάνουν τα φορέματά της και των χρυσών και τα μεταξωτά στρώματα που είχε, διότι πράγματι είχε πολλά και πολύτιμα πράγματα. Άφησε τα όλα παιδί μου και ακολούθησε με, την διατάζει ο θείος Αβράμιος. Θα εφαρμόσουμε την εντολή του Κυρίου, ή θέλεις τέλειος είναι η παγιε πλησίων σου, πόλησιών σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έχεις θησαυρούν εν ουρανό και δεν προακολούθουν. Μαθαίου για τα θήτα 21. Ας βιαστούμε να ακολουθήσουμε μόνο αυτόν για να έβρουμε τον αληθινό πλούτο της μυαλούς της ζωής. Αφού λοιπόν ο θείος Αβράμιος την παρέλαβε, την έβγαλε κρυφά από τον οίκο της αμαρτής και την ανεβίβασε των άλογων, το οποίο οδήγει πεζός ο Αβράμιος σύρωνα αυτό από το χαλινάρι. Όταν έφτασε το όρος ο Άγιος, κράτησε για τον εαυτό του το εξωτερικό νοικίσιο και πρόσφερε διακατοικίαν στη Μαρία το εσωτερικό. Εις αυτόν το εσωτερικό καλυβάκι φυλακίσει με τη θέλησή της η Μαρία, χωρίς καθόλου να εξέρχεται και σχολεί το πλέον εις το να εξαλείψει με νηστείες προσευχές και δάκρυα τους εκ της αμαρτίας πύλους της ψυχής. Αυτή η επαγρύπνηση και ο σκληρός αγών της Μαρίας απεβάλλοντο, διότι μόλις προλίγου συνήλθε από τη μέθη των σωματικών παθών, οι δε ανεμνήσεις της
αναστρέφονται διαρκώς μέσα στο ψυχικό της κόσμο και βασάνιζαν την ψυχή της και τη συνείδησή της. Μολονότι ο Θεός συνεχώρησε αυτήν τη διάωση, είχε αμαρτήσει και τούτο της το απέδειξε για το θαυμαστού τρόπου καταστολή σας μάλιστα αυτήν με χαρίσματα θαυματουργίας. Ο Άγιος Αβραάμ, παρακολουθών όλα αυτά, εχαίρεθε βαθύτα και ευχαρίστη θερμός τον Θεό. Ο Άγιος Αβραάμ έφτασε εις βαθύτα τον γύρας γέρον δε πλέον και πλήρης ημερών φεύγει από το μάθεον αυτόν κόσμο και μεταβαίνει προς τα σουρανίους κοινάς. Πέντε δέτη μετά το θάνατό του αποθυμήθηκε η ονειψιά. Στο πρόσωπο της νεκράς ανθούσε μια γλυκή της και έλαμπε μια αλόφωτη ακτής. Αυτό ήταν ένα αλάνθαστον σημείο ψυχής που κατελαμπρύνθη από τη μετάνοια και την αρετή.